Το τι θα επακολουθήσει συνολικά στον τομέα της υγείας, κατ' επέκταση στις δημόσιες δομές υγείας, πέραν των όσων ακούστηκαν και ακούγονται στις προγραμματικές εξαγγελίες για την επόμενη τετραετία, ζητήματα που έχουν φυσικά περιγραφεί και προεκλογικά, όλα αυτά αποτελούν συνέχεια της αντιλαϊκής εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας της προηγούμενης τετραετίας και συνολικότερα της διαχρονικής πολιτικής που ασκείται από όλες τις κυβερνήσεις και αφορά την πολιτική ανάπτυξης του συστήματος υγείας και της προσαρμογής του στα κριτήρια της γενικότερης ανάπτυξης της οικονομίας, όπου οι λαϊκές κοινωνικές ανάγκες όπως αυτές της υγείας θεωρούνται κόστος που πρέπει συνεχώς να συμπιέζεται. Έτσι, τα όποια μέτρα ακούμε, όπως και στο παρελθόν εξάλλου, όχι μόνο δεν πρόκειται να βελτιώσουν τους όρους περίθαλψης των ασθενών, αλλά θα τους επιδεινώσουν ακόμα παραπέρα. Γιατί με την ίδια συνταγή που διαμόρφωσε αυτό το άθλιο σύστημα υγείας, δεν μπορούν να δοθούν λύσεις προς όφελος των ασθενών και των υγειονομικών. Στα πλαίσια μιας ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που έχει ως κριτήρια την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, την παράλληλη ανάπτυξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην υγεία και του δημόσιου με επιχειρηματικά κριτήρια και συγχρόνως την εμπορευματοποίηση των εργασιών του. Και ακριβώς οι λεγόμενες λύσεις που θα προωθηθούν έχουν ως βάση αυτή την πολιτική και τα μέτρα που απορρέουν από αυτήν, προκειμένου να μην εκτρέπονται οι αντιλαϊκοί δημοσιονομικοί στόχοι, να συνεχίσει να μειώνεται το κόστος λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις μειωμένες κρατικές δαπάνες και σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων από την πώληση των εργασιών τους, προκειμένου να είναι, όπως λέγεται, βιώσιμα. Όμως αλήθεια, ποιοι καθορίζουν τις δημοσιονομικές ανάγκες? Η εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους και τα συμφέροντα των δανειστών, η ικανοποίηση των χρηματοδοτικών αναγκών του κεφαλαίου, είτε από το σκέλος των εσόδων που επί της ουσίας υπάρχει και έχει φοροασυλία για το μεγάλο κεφάλαιο, είτε από το σκέλος των δαπανών σε ό,τι αφορά τη στήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων με τη λογική των προμηθειών, τη λογική των συμβάσεων, των παραχωρήσεων και άλλα πολλά. Την ίδια ώρα όμως, τα λαϊκά στρώματα καλούνται να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη μέσω της αύξησης των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία, μέσω της φορολογίας, των εκβιαστικών στην ουσία πληρωμών για υπηρεσίες υγείας, για φάρμακα, μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γιατί ακριβώς αυτό που αναδεικνύεται έως σήμερα είναι πως δημοσιονομική προσαρμογή στην υγεία σημαίνει υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των υγειονομικών. Και ακριβώς αυτή την πολιτική υπηρέτησαν πιστά οι κυβερνήσεις τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ πιο πριν του ΠΑΣΟΚ. Μια πολιτική που σημαίνει μετατροπή όλων των δημόσιων νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, διακηρυγμένο σχέδιο εξάλλου της Νέας Δημοκρατίας, και να θυμίσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ να έχει εγκαινιάσει το πρώτο νοσοκομείο ανώνυμη εταιρεία, το νοσοκομείο Σαντορίνης, και το ΠΑΣΟΚ να στηρίζει αυτά τα μέτρα. Τι σημαίνει άλλο αυτή η πολιτική? Κλείσιμο νοσοκομείων και δημόσιων μονάδων υγείας που προβλέπει ο νέος υγειονομικός χάρτης της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει το χεράκι του για να κλείσουν ως συγκυβέρνηση, να θυμίσουμε, νοσοκομεία και 10.000 κλίνες τότε, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση τα κράτησε όλα αυτά κλειστά. Τι άλλο σημαίνει? Σημαίνει διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας της χώρας. Σημαίνει συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και γιγάντους του ιδιωτικού τομέα υγείας που μπούκωσε με χρήμα με την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας. Σημαίνει λαιλασία της τσέπης των ασθενών που θα προκύψει από τη γιγάντωση των επιπληρωμή απογευματινών ιατρίων, χειρουργείων μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, επιχειρήσεις όμως. Σημαίνει αξιολόγηση των μονάδων υγείας με μοναδικό κριτήριο το αν λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες. Σημαίνει την πλήρη διάλυση των δομών ψυχικής υγείας και την εκχώρησή τους σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιώτες που ετοιμάζεται να πράξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσω της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σημαίνει τη λαιλασία των εργασιακών δικαιωμάτων των υγειονομικών σε μισθούς και εργασιακές συνθήκες. Την ίδια ώρα που με ευθύνη τόσο της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά, τους χρωστάτε άδειες μητρότητας, κανονικές άδειες, χιλιάδες ρεπό και δεν δέχεστε να εφαρμοστεί και η τελεσίδικη απόφαση του ΣΤΕ και του Αρείου Πάγου για επιστροφή των μισθών στα επίπεδα του 2012. Τι άλλο σημαίνει αυτή η πολιτική διαχρονική που εφαρμόζετε όλοι σας? Σημαίνει πως το μόνο που εξασφαλίζετε για την υγεία του λαού και που μάλιστα έρχεστε τώρα και το εκφιάζετε κάθε τόσο, είναι τα ελάχιστα και με ημερομηνία λήξης, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού ή τον Dentist Pass. Δηλαδή, αντιεπιστημονικά κριτήρια και κόφτες, πακέτο μήνυμων παροχών και πελατεία στον ιδιωτικό τομέα για το κάτι περαιτέρω που μπορεί και ενδεχομένως θα προκύψει από τις προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις. Σημαίνει με δύο λόγια αυτή η πολιτική εμβάθυνση της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του τομέα της υγείας. Και ακριβώς η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 4 χρόνια αποτελεί απροκάλυπτη κλιμάκωση αυτής ακριβώς της στόχευσης. Και στη βάση των σάπιων υλικών του κόστους ωφέλους που έχουν ως αποτέλεσμα τα τελευταία εγκλήματα που προσθέθηκαν στο μακάβριο κατάλογο της πολιτικής σας, επειδή άργησε ή δεν υπήρχε ασθενοφόρο, έρχεται να επιβεβαιώσει η κυβέρνηση με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή την εγκληματική επιλογή να διατηρήσει τα τεράστια κενά που υπάρχουν διαχρονικά στο ΕΚΑΒ και στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές, αφού την ίδια ώρα αρνείστε τις μόνιμες προσλήψεις 3.500 διασωστών που έχουν αποφοιτήσει από τη διετή σχολή του ΕΚΑΒ και προωθείτε τα γνωστά μπαλώματα που πάνε μαζί με την ένταση της επιχειρηματικής δράσης και στον τομέα αυτών. Μετατρέπεται στην ουσία σε άπιαστη πολυτέλεια την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών στον τόπο του συμβάντος από εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, γιατρούς, διασώστες, που είναι απαραίτητο σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Αλλά και οι περιβόητες 10.000 προσλήψεις με ορίζοντα τετραετίας που ακούγαμε και πριν τις εκλογές, την προεκλογική περίοδο, ως υπόσχεση δεν είναι ούτε σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις, 30.000 τα οριοθετεί Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, αλλά και υποεδίν με τους νοσηλευτές. Συνολικά κενές οργανικές θέσεις είναι γύρω στις 30.000. Την ίδια ώρα που μόνο τη διετία 2001-2002 αποχώρησαν από το δημόσιο σύστημα υγείας περίπου 2.500 υγειονομικοί. Ακούμε από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πως θα πέσει χρήμα στην υγεία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εδώ αποτελεί ξεκάθαρα ένα από τα ψεύδη που διατυμπανίζεται για να καλλιεργήσετε προσδοκίες από την απόδοση του υπερμνημονίου. Όμως δεν λέτε πως απαγορεύεται δι' αεροπάλου να κατευθυνθούν σε μόνιμες προσλήψεις, για παράδειγμα προσωπικού, και ότι περιορίζονται σε ανακαινήσεις και πράσινες αναβαθμίσεις. Δηλαδή, σοφατίσματα ενός ρημαγμένου συστήματος υγείας. Συγχρόνως, επιδεινώνεται, χειροτερεύεται ακόμα περισσότερο αυτά που μέσα στην πανδημία κάνατε κανονικότητα. Το περίφημο δηλαδή πάμε και όπου βγει, με εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων να αναλαμβάνουν ό,τι καθήκοντα προκύπτουν με τους γνωστούς κινδύνους. Συνεπώς, οι εξελίξεις της επόμενης μέρας μετά τις εκλογές για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα απαιτούν, κλείνω, απαιτούν να μην δείξουν καμία αναμονή, καμία αυταπάτη που οδηγούν σε διαψεύσεις και χαμένο χρόνο. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα πιο πολύ και πιο ορμητικά να μπουν στον οργανωμένο συλλογικό αγώνα για να μπουν εμπόδια στον αντιλαϊκό δρόμο, να περάσει ο λαός στην αντεπίθεση για τις δικές του σύγχρονες ανάγκες στην υγεία, το φάρμακο. Και στο ερώτημα εάν υπάρχει λύση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων, απαντούμε ναι, υπάρχει. Με την ανάπτυξη ενός αποκλειστικά κρατικού συστήματος υγείας που θα έχει κριτήριο την πλήρη και απολύτως δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη, αποκατάσταση της υγείας του λαού και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία. Αυτό απαιτεί μια σχεδιασμένη ανάπτυξη της οικονομίας που θα καθορίζεται και θα ελέγχεται από την λαϊκή εργατική εξουσία. Σε αυτόν ακριβώς το στόχο, κλείνω κύριε Πρόεδρε, πρέπει να κατατείνει η σημερινή ανάγκη οργάνωσης της λαϊκής πάλης των υγειονομικών για μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών στο δημόσιο σύστημα υγείας, για αυξήσεις στους μισθούς, για κατάργηση των πληρωμών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό στην υγεία, για κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Και αυτή η επιλογή και στάση απαντά και στο βασικό ερώτημα. Υγεία κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα. Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή και πάνω σε αυτή διεξάγεται και η σύγκρουση των δύο κόσμων, των δύο αντιλήψεων, του καπιταλιστικού κόσμου και του σοσιαλιστικού κόσμου.